Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial με τη Σερένα Παλήρια. Σήμερα θα ασχοληθούμε πάλι με το πλέξιμο, με το ρίξιμο πόντων, ρίξιμο θηλιών. Θα ασχοληθούμε με την πιο διάσημη, θα έλεγα, μέθοδο για να ρίξουμε πόντους διεθνώς. Πολλά τα tutorial σχετικά με αυτή τη μέθοδο. Εγώ σήμερα δεν θα σας δείξω απλώς τη μέθοδο αυτή. Θα κάνουμε μια σύγκριση με μια άλλη μέθοδο. Η μέθοδος είναι η long tail καστών, δηλαδή το ρίξιμο πόντων με μακριά ουρά, μακριά κλωστή. Εγώ εδώ έχω κάνει δύο δείγματα. Αυτό είναι με την long tail καστών, όπως βλέπετε. Έχει αυτές τις διαγώνιες γραμμούλες εδώ. Και εδώ έχω κάνει ένα δείγμα με δύο διαφορετικές βερσιών, ας πούμε, δύο διαφορετικές τεχνικές που συνήθως έχουν το ίδιο όνομα. Αλλά, όπως θα δείτε, δεν είναι ακριβώς οι ίδιες. Είναι παρόμοιες, αλλά δεν είναι ακριβώς οι ίδιες. Long tail καστών, δηλαδή η μία, όπως είπα, είναι η long tail καστών, δηλαδή ρίξιμο πόντο με κλωστή μακριά. Και η άλλη είναι η παλιά νορβηγική μέθοδος, η γυριστή γερμανική, δηλαδή η old Norwegian German twisted καστών. Λοιπόν, συνήθως αυτά τα τρία τα ονόματα τα βρίσκουμε μαζί στον τίτλο των tutorial που θα βρούμε στο ίντερνετ. Είναι παρόμοιες, είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι ακριβώς οι ίδιες. Εδώ, αν προσέξετε σε αυτό το δείγμα που έχω ετοιμάσει και εσείς μόνες σας, θα δείτε την διαφορά που υπάρχει σε αυτά τα δύο ρηξίματα, σε αυτές τις δύο τεχνικές ρηξίματος. Και για να μην χάνω χρόνο από το tutorial, θα σας το πω εγώ. Άρχισα με long tail καστών, εδώ, βλέπετε τις διαγώνιες γραμμούλες εδώ, και κάπου εδώ σε ένα σημείο, εδώ ας πούμε, άλλαξα και χρησιμοποίησα την παλιά νορβηγική. Και φαίνεται η διαφορά, γιατί εδώ είναι οι διαγώνιες γραμμούλες. Και εδώ είναι αλήθεια, υπάρχουν αυτές κάτω οι διαγώνιες γραμμούλες, αλλά εδώ υπάρχουν αυτές οι οριζόντιες γραμμούλες, που εδώ δεν βλέπουμε να υπάρχουν. Δηλαδή, όπως βλέπετε, είναι διαφορετική. Είναι φτιαγμένο. Είναι φτιαγμένες με την ίδια βελόνα, από το ίδιο χέρι το δικό μου, με την ίδια κλωστή, και όμως είναι διαφορετικές. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα τις συγκρίνουμε, λοιπόν. Αρχίζουμε με το πώς υπολογίζουμε την κλωστή. Υπάρχει κλασική μέθοδος. Τρεις φορές το μήκος που μας χρειάζεται, δηλαδή ας υποθέσουμε ότι εμένα το πλεκτό μου πρέπει να είναι τόσο φαρδί, θα πάρω τρεις φορές αυτό το μέγεθος εδώ και μετά θα το ανοίξω και θα δουλέψω. Και αυτή είναι η long tail, η μακριά ουρά, η μακριά κλωστή. Υπάρχει ακόμη ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να υπολογίσουμε πόση κλωστή θα μας χρειαστεί. Σίγουρα υπάρχουν περισσότεροι, αλλά εγώ σας παρουσιάζω στους δύο σήμερα. Ο άλλος τρόπος, λοιπόν, είναι να κάνουμε με το χέρι μας μια θηλιά και στη συνέχεια να περάσουμε τη θηλιά αυτή στη βελόνα μας και απλώς να γυρίσουμε την κλωστή γύρω από τη βελόνα μας τόσες φορές όσες οι θηλιές θέλουμε να κάνουμε. Αν υποθέσουμε ότι εγώ θέλω να κάνω 12 θηλιές, θα γυρίσω την κλωστή μου γύρω από τη βελόνα 12 φορές. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Και η κλωστή που θα έχουμε είναι αυτή που θα μας είναι αρκετή για να αρχίσουμε. Η οποία βέβαια είναι σχήμα οξύμορο, γιατί η μακριά κλωστή είναι αυτή που πάει στο κουβάρι, αλλά αυτή είναι η μακριά κλωστή. Λοιπόν, τώρα για να αρχίσετε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αρχίσετε. Μπορείτε να κάνετε έναν κόμπο έτσι,
μια φιλιά έτσι. Ή μπορεί να το κάνετε πιο... Πάλι τη φιλιά έτσι βέβαια, αλλά να την κάνετε, παράδειγμα, να την πάρετε με το... Αντί με το δάχτυλό σας, να την πάρετε με, το... με τη βελόνα. Έτσι. Και να αρχίσετε να ρίχνετε τις θηλιές σας. Σε αυτή την περίπτωση όμως, επειδή βλέπετε εμένα αυτή τη στιγμή η long tail, η κοντή κλωστή αυτή, είναι από την άλλη μεριά, εάν αρχίσετε έτσι, παίρνετε και γυρνάτε τη θηλιά σας, γιατί η long tail, γιατί η long tail πρέπει να είναι, γιατί η long tail πρέπει να είναι προς τα μένα, να κοιτάζει εμένα. Εγώ δεν θα αρχίσω έτσι, γιατί αυτές οι δύο οι τεχνικές έχουν μια διαφορετική αρχή. Εγώ θα αρχίσω με την κανονική την αρχή που κάνουμε όταν δουλεύουμε αυτές τις δύο τεχνικές. Λοιπόν, τώρα, το πώς τοποθετούμε την κλωστή και τα χέρια μας είναι ίδιος ο τρόπος. Γιατί και στις δυο κάνουμε αυτή την κίνηση με τα δάχτυλά μας, την οποία θα πρέπει να συνηθίσει όποιος θέλει να ρίξει θηλιές με μία από αυτές τις δύο μεθόδους. Παίρνω λοιπόν το κοντό μέρος της κλωστής, δηλαδή η long tail πρέπει να είναι προς τα μένα. Θα χρησιμοποιήσουμε αντίχειρα και δίκτυ. Τοποθετώ τη βελόνα μου λοιπόν εδώ έτσι. Αντίχειρας και δίκτυς ενωμένος και τα τοποθετούμε μεταξύ των δύο κομματιών κλωστής. Τα πιάνουμε εδώ κάτω και ανοίγουμε τα δάχτυλά μας. Τώρα για να αρχίσω, τοποθετώ τη βελόνα μου εδώ, την φέρνω προς τον αντίχειρα από την εξωτερική πλευρά, την περνώ ανάμεσα από τις δύο αυτές κλωστές, δηλαδή δημιουργώ μια θηλιά όπως βλέπετε, πάω, περνώ στον δίκτυ, παίρνω την κλωστή από την εξωτερική πλευρά και την περνώ από αυτή τη θηλιά που έχω δημιουργήσει με τα δάχτυλά μου. Ξανά, και έχουμε δημιουργήσει εδώ όπως βλέπετε δύο θηλίσσες. Αυτή είναι η αρχή και στη μία και στην άλλη θηλιά. Και στην πραγματικότητα έχουμε κάνει μια long tail καστόν θηλιά. Αντίχειρας δίκτυς. Ενώνω τα δύο δάχτυλα. Θα περνώ ανάμεσα στις δύο κλωστές. Και τώρα κάνουμε τη long tail καστόν. Δηλαδή φέρνουμε τη βελόνα μας προς τον αντίχειρα. Από την εξωτερική πλευρά εδώ. Την περνούμε εδώ μεταξύ των δύο κλωστών. Γυρνούμε τη βελόνα μας από την εξωτερική πλευρά της κλωστής που βρίσκεται στο δίκτυ. Την παίρνουμε και την περνούμε εδώ, στη θηλιά που έχουμε δημιουργήσει. Ξανά. Υπενθυμίζω, χρησιμοποιούμε αντίχειρα και δίκτυ, ενώνουμε τα δύο δάχτυλα και τα περνούμε ανάμεσα στις δύο κλωστές εδώ. Ανοίγουμε τα δάχτυλά μας, κρατούμε εδώ κάτω την κλωστή, παίρνουμε τη βελόνα, τη μετακινούμε προς τον αντίχειρα, εδώ από την εξωτερική πλευρά, την περνούμε ανάμεσα στις δύο θηλιές, την περνούμε ανάμεσα στις δύο θηλιές, μετακινούμε τη βελόνα μας στον δίκτυ, από την εξωτερική πλευρά παίρνουμε την κλωστή και την περνούμε εδώ από τη θηλιά που έχουμε δημιουργήσει. Ξανά. Παίρνουμε την βελόνα μας, τη μετακινούμε στον αντίχειρα. Από την εξωτερική πλευρά βάζουμε ανάμεσα στις δύο κλωστές τη βελόνα μας και ξανά μετά πάμε στον δίκτυ. Παίρνουμε από την εξωτερική πλευρά την κλωστή και την περνούμε από αυτή τη θηλιά που έχουμε δημιουργήσει. Τελευταία φορά, για να περάσουμε μετά στην άλλη τεχνική, ο αντίχειρας και ο δίκτυς ανάμεσα στις δύο κλωστές, η βελόνα μας πάει προς τον αντίχειρα από την εξωτερική πλευρά εδώ,
μπαίνει μέσα στη θηλιά που δημιουργούμε, ανάμεσα στις δύο αυτές κλωστές. Η βελόνα πάει στον δείκτη από την εξωτερική πλευρά και εδώ την παίρνουμε και την περνούμε από τη θηλιά που έχουμε δημιουργήσει. Και αυτό είναι το long tail καστόν. Τώρα πάμε στην παλιά νορβηγική ή γυριστή γερμανική θηλιά. Είναι το ίδιο πάλι. Αντίχειρας δείκτης, ενώνουμε τα δύο δάχτυλα και τα περνούμε ανάμεσα στις δύο κλωστές. Πιάνουμε εδώ κάτω την κλωστή, ανοίγουμε τα δάχτυλά μας και τώρα φέρνουμε τη βελόνα μας εδώ, προς τον αντίχειρα. Από αυτή την πλευρά, από μένα δηλαδή, περνώ τη βελόνα κάτω από τις δύο κλωστές, την βάζω μέσα στη θηλιά αυτή και τη βγάζω πάλι από εδώ. Και στη συνέχεια πάω τη βελόνα μου στον δείκτη από την εξωτερική πλευρά, παίρνω την κλωστή και τη φέρνω προς τα δω. Γυρνώ το δάχτυλό μου έτσι και περνώ την κλωστή από τις δύο θηλιές, από τη θηλιά που έχουμε δημιουργήσει. Ξανά, αντίχειρας και δείκτης ενωμένα ανάμεσα στις δύο κλωστές, κρατούμε εδώ κάτω την κλωστή, ανοίγουμε τα δάχτυλά μας . Φέρνω τη βελόνα προς τα μένα από αυτή την πλευρά και την περνώ κάτω από τις δύο κλωστές. Την τοποθετώ μέσα ανάμεσα στις δύο αυτές κλωστές και τη βγάζω από εδώ προς τα μένα. Γυρνώ το δάχτυλό μου, όπως βλέπετε, το χέρι μου, όπως βλέπετε. Πάω τη βελόνα μου στον δείκτη, από την εξωτερική πλευρά την περνώ κάτω από την κλωστή που είναι εδώ στο δείκτη. Και αφού φτάσω σε αυτό το σημείο, γυρνώ το δάχτυλό μου και περνώ την κλωστή από τη θηλιά. Ξανά, αντίχειρας δείκτης. Ενωμένα τα δύο δάχτυλα, ανάμεσα στις δύο κλωστές, κρατούμε την κλωστή εδώ κάτω, ανοίγουμε τα δάχτυλα, φέρνω τη βελόνα, τη φέρνω εδώ, αυτή την πλευρά, την περνώ κάτω από τις δύο κλωστές και στη συνέχεια την τοποθετώ ανάμεσα στις δύο κλωστές και τη βγάζω από εδώ προς τα μένα. Στη συνέχεια πάω τη βελόνα προς τον δείκτη, από την εξωτερική πλευρά προς την εσωτερική παίρνω την κλωστή και την φέρνω προς τα εμένα. Σε αυτό το σημείο γυρνώ το δάχτυλό μου και περνώ την κλωστή από τη θηλιά που έχουμε δημιουργήσει. Τελευταία φορά φέρνω τη βελόνα προς τον αντίχειρα, την περνώ κάτω από τις δύο κλωστές, στη συνέχεια την τοποθετώ μέσα ανάμεσα στις δύο κλωστές και τη βγάζω από εδώ, πάω προς τον δείκτη και από την εξωτερική πλευρά παίρνω την κλωστή και την φέρνω εδώ. Και σε αυτό το σημείο γυρνώ το δάχτυλό μου και περνώ την κλωστή από τη θηλιά που έχουμε δημιουργήσει. Άρα τα ονόματά τους δεν είναι συνώνυμα. Είναι, θα έλεγα εγώ, αδελφές θηλιές. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου και αυτή τη φορά. Ως την επόμενη φορά, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.